εν μέσω διοικητική αστάθεια και οικονομικών προβλημάτων, η αναγέννηση ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την προετοιμασία για τον αυριανό καθοριστικό αγώνα με την Λιούπολη, μάτς που θα γίνει στο αθλητικό κέντρο της Καρδίτσας. Η ομάδα του Περικλή Αμανατίδη θα προσπαθήσει αύριο κόντρα σε έναν αντίπολο με τους ίδιους στόχους στο πρωτάθλημα να επανέλθει στις νίκες που τόσο χρειάζεται εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Οι παίκτες της αναγέννησης επέστρεψαν στις προπονήσεις από την Πέμπτη και προπονήθηκαν μετά από 2 μέρες αποχή από αυτές. Όσο και αν η κατάσταση είναι δύσκολη, οι ποδοσφαιριστές δηλώνουν έτοιμοι για την νίκη στον αυριανό αγώνα, αφού γνωρίζουν το πόσο σημαντική θα είναι τόσο για τους ίδιους όσο για τους φιλάθλους ένα τρίποντο κόντρα στην Ηλιούπολη. Ο Περικλής Αμανατίδης, όσο μπορούσε μέσα στην κατάσταση που και αυτός βίωσε το τελευταίο διάστημα, προσπάθησε να προετοιμάσει τους παίκτες για την αυριανή αναμέτρηση, για την οποία δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα. Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις έχουν μεγιστοποιήσει την οργή των οπαδών για τους διοικούντες, αλλά έχουν προκαλέσει ταυτόχρονα μια τεράστια συσπήρωση της τάξης των φιλάθλων εν ώψη του αυριανού αγώνα. Θεωρείται δεδομένο ότι αύριο το στάδιο θα είναι γεμάτο με τους φιλάθλους να αποτελούν το 12ο παίκτη της αναγέννησης στην προσπάθεια για νίκη.